Μόλις έχω ξυπνήσει και έχω ντυθεί και αποφάσισα να κάνω αυτό το vlog γιατί ήρθε η μέρα που θα κόψω τα μαλλιά μου και θα τα χαρίσω. Όπως σας είχα πει σε ένα παλιότερο βίντεο, αυτό με τα προϊόντα που με βοηθούν να μακρύνω τα μαλλιά μου, έχω σκοπό να κόψω τα μαλλιά μου και να τα χαρίσω έτσι ώστε να γίνουν περούκα για καρκινοπαθείς. Όπως πολύ σωστά με ενημερώσετε κάποιες από εσάς, έχω σταματήσει να δέχονται μαλλιά. Αλλά επικοινώνησε κατά κάποιο τρόπο με το Σύλλογο Καρκινοπαθών εδώ στην Έδεσα και τα δέχονται εδώ. Οπότε αποφάσισα να τα δώσω εδώ και αυτοί λογικά με κάποιο τρόπο επικοινωνούν και τα δίνουν εκεί που πρέπει. Το τελευταίο διάστημα τα περιποιούμουν λίγο παραπάνω γιατί πρέπει να μην είναι κατεστραμμένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω βάλει κανένα προϊόν stylist και θα τα κόψω γύρω στους 20 πόντους. Θέλω λίγο να βρω μια μεριζούρα πριν τα μετρούσα. Να, εδώ είναι. Για να δούμε λίγο περίπου πού θα φτάσουν. Είναι εδώ, άρα 20 πόντι. Περίπου εδώ. Εντάξει, σκέφτομαι να τα κάνω ένα μακρύ καρέ. Παιδιά, έχω να κόψω τα μαλλιά μου τόσο κοντά, πάρα πολλά χρόνια, νομίζω από το δημοτικό. Οπότε τώρα θα ετοιμαστώ λίγο στα γρήγορα και θα σας πάρω μαζί μου. Να φτιάξω λίγο πρώτα τη τσάντα μου. Την έχω βάλει. Εγώ γενικά δεν ξέρω ποτέ που βάζω τα πράγματά μου τόσο αυτό. Θα πάρω τη μεζούρα μαζί μου για να τα μετρήσουμε και εκεί. Αχ, τα γυαλιά μου. Το κάρτες. Πολύ να τα λεφτά έχει μέσα. Έχει. Λοιπόν, μαστίχες, κλειδιά. Και να δω να βάλω και το κραγιόν μου και να βαφώ λίγο. Επίσης σήμερα έχω να κάνω και κάποια άλλες δουλειές, οπότε θα σας πάρω μαζί μου μία βόλτα μέσα στην Έδεσα. Έχω να αλλάξω δύο μπλουζάκια που μου πήραν δώρα από το Admiral και επίσης έχω να πάω να πάρω και ένα δέρμα από το ταχυδρομείο και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ τέλειο, οπότε θα σας το δείξω. Και για να βαφώ...
Μην μπερδεύεστε, δεν είμαι εγώ αυτή. Αυτή είναι η αδερφή μου και θα έρθει να με βοηθήσει να βγάλουμε μαζί το vlog για τα μαλλιά. Έχουμε έρθει με τα πόδια γιατί συνέδεσα πώς παντούμε τα πόδια, είναι όλα πολύ κοντά. Φτάσαμε. Έχω να αλλάξω κάτι μπλουζάκι από εδώ, οπότε μπαίνω μέσα. Πώς σου παίρνω τα μαλλιά μου? Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ, γύρνα μαλλιά. Αλήθεια? Ναι. Δεν είναι ωραία? Πολύ ωραία, πολύ μ' άρεσε. Αλήθεια? Σόφη, σου δίνω τα μαλλιά, να τα πας στο Σύλλογο των Καρκινοπαθών. Έλα. Σε χαρτίρι για την πράξη σου. Φεύγουμε, φιλάκια! Είδες τη μακριά ήταν. Θα δουν αυτοί πως θα τα κάνουν εκεί. Άντε. Σε χαιρετούμε, bye! Γεια σας! Made in LA. Μόλις μου ήρθε ένα κουτάκι από Colourpop και αυτό είναι spoiler για το επόμενο unboxing βίντεο που θα έρθει στο κανάλι μου. Έλα, θέλω να σε βγάλω και εσένα στο vlog. Πιο καλή σερβιτόρια. Είναι απόγευμα και μόλις τελείωσα τα γυρίσματα του βίντεο unboxing από Colourpop. Έκανα εδώ κάποια swatches στα χέρια μου και γενικά δοκίμαζα διάφορα κραγιόν που έχω. Παιδιά, μπορεί η συσκευασία από Colourpop στα υγρά κραγιόν να είναι λίγο κακής ποιότητας γιατί σβήνονται πολύ γρήγορα τα γράμματα και κάποια δεν έχουν stopper. Ωστόσο, η ποιότητα σε σύγκριση και με άλλα που βλέπω εδώ είναι πάρα πολύ καλή. Και τώρα πρέπει λίγο να συμμαζέψω εδώ το χώρο γιατί κάθε φορά που γυρνάω το βίντεο μετά επικρατεί ένας χαμός. Για να σας δείξω λίγο τι εννοώ. Οπότε θα συμμαζέψω λίγο και μετά πρέπει να διαβάσω γιατί δεν έχω διαβάσει καθόλου σήμερα και κάνω ένα μεταπτυχιακό για το οποίο πρέπει να διαβάζω κάθε μέρα. Οπότε μετά λέω λίγο να διαβάσω. Παιδιά, δεν ξέρω, τα μαλλιά μου άρεσαν πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που χάρισα τα μαλλιά μου και άλλαξα το look μου για έναν τόσο καλό σκοπό. Μου άρεσε πάρα πολύ το κούρεμα.
Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Και ενώ λέγαμε στην αρχή ότι θα δώσω 20 πόντους, τελικά μπορούσα να δώσω παραπάνω, οπότε έδωσα γύρω στους 29 πόντους. Και να σβήσω λίγο τα swatches και να ξεκινήσω το σημάδεμα, γιατί ακολουθεί πολύ διάβασμα. Επίσης, άλλο ένα πράγμα που κάνω την ώρα που διαβάζω είναι να επισκέπτομαι διάφορα site με καλλιτικά. Νομίζω ότι την ώρα που διαβάζω το μυαλό μου κάνει διάφορες σκέψεις και κάνει διάφορους συνειρμούς. Σκέφτομαι τι θέλω να αγοράσω και όλα αυτά. Και μιας που κάνω τώρα ένα μικρό διαλυματάκι, θέλω να σας δείξω μία αγορά που σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό να κάνω. Είναι από Sephora, όπως καταλάβατε, και είναι το Clarisonic. Παιδιά, το σκέφτομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει επιτέλους να το αγοράσω, και επειδή έχει μείον 25% λέω να το πάρω τώρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το vlog. Θα ξεβαφτώ, θα διαβάσω λίγο ακόμα και θα δω δίδυμα φεγγάρια. Πάντα πριν κοιμηθώ το βράδυ βλέπω ένα επεισόδιο στο ίντερνετ δίδυμα φεγγάρια. Πείτε μου κάτω στα σχόλια ποιοι από εσάς βλέπετε τα δίδυμα φεγγάρια, γιατί εμένα εδώ όλοι με κοροϊδεύουν που τα βλέπω. Είμαι πολύ χαρούμενη που έκανα αυτή την αλλαγή και με αυτόν τον τρόπο θα δώσω χαρά και δύναμη σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Μου άρεσε πάρα πολύ το look μου. Θα σας έχω στο κουτί των πληροφοριών το κομμωτήριο όπου κουρεύτηκα. Η Μαρία πραγματικά είναι πολύ καλή κομμώτρια και αν είστε εδώ κοντά στην περιοχή της Έντεσας, σίγουρα να πάτε να κάνετε τα μαλλιά σας εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το vlog μέχρι το τέλος. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα καινούριο βιντεάκι. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!